Με έχουν κλέψει πάρα πολλές φορές. Πλέον δεν μπορώ να ευχαριστηθώ μπάνιο. Έτσι, κατεβαίνω, βγαίνω, μπαίνω στο νερό, κατεβαίνω στην παραλία, μπαίνω στη θάλασσα και έχω το νου μου στα πράγματα. Έτσι, τους ρίχνω μια ματιά, το οποίο δεν έχει καν νόημα. Το μόνο που μπορεί να καταφέρω είναι να δω τον κλέφτη. Αυτό, να είμαι μακριά και να είμαι φίλε ρε, σε βλέπω! Και ύστερα να αρχίσω να τρέχω στο νερό, σαν συγκαμμένος τυρανόσαυρος, αυτό το τρέξιμο στα ριχά του. Γυρνά πίσω, σε βλέπω! Ο τύπος θα με δει από μακριά και θα κάνει ό,τι γουστάρει. Μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει πραγματικά. Είναι, α, εσύ είσαι, δικά σου τα πράγματα. Τρέχα, 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 βλάκα. Αυτό είσαι εσύ, αυτό είσαι εσύ. Αυτή είναι η πετσέτα σου, μαλακή μου. Ο κόσμος γύρω θα νομίζει ότι είναι ο κολλητός μου. Ότι μου κάνει πλάκα. Θα είναι, α, τι γαμάδα, παιδιά. Φαντάσου να τον έκλεβε στα αλήθεια. Τι πλάκα που θα έχει. Τώρα παίρνει και τα δικά μας, τον μπαγάσα. Ταγμένο στην κωμωδία. Εν τω μεταξύ, η φλωριά μου φαίνεται από το ότι φωνάζω ακόμη και τον κλέφτη, φίλε. Έτσι, ναι, γιατί θα τον πω, μαλάκα. Φίλος μου είναι. Θα βρίσω ξένο άνθρωπο, ντροπή. Είμαστε και σε TEDx. Δεν κάνει να λέμε κακές λέξεις, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις κάποιον να σε κλέψει άμα το πάρει απόφαση. Έτσι δεν είναι. Όλα μας τα μέτρα ασφαλείας, σαν κοινωνία, όλα μας τα μέτρα ασφαλείας έχουν απλά σαν στόχο να μας δίνουν αίσθηση ασφάλειας. Αυτό, σαν τα απορρυπαντικά. Αίσθηση φρεσκάδας. Γιατί σκεφτείτε το, ωραία, το θηροτηλέφωνο. Μέτρο ασφαλείας. Ποιος είναι? Εγώ. Αυτό είναι όλο. Τα θηροτηλέφωνα εμποδίζουν τους διαρρήκτες που δεν έχουν συνείδηση του εαυτού τους. Διαρρήκτες κάτω από 2 ετών, που δεν ξέρουν προσωπικές αντωνυμίες. Ή τους διαρρήκτες φιλοσόφους, που θα είναι μπζζ. Ποιος είναι? Τι εννοείς? Γνωρίζεις εσύ πραγματικά ποιος είσαι? Που βέβαια δεν πρόκειται ποτέ να κάνεις φιλοσοφική συζήτηση από το θηροτηλέφωνο, έτσι. Γιατί ο ήχος είναι χάλια. Ο ήχος είναι χάλια. Δεν πρόκειται να πας να κάνεις θηροτηλεφωνικό σεξ. Έτσι να είναι μπζζ. Ναι! Τι φοράς, μωρό μου? Τι φοράς, λέω! Δεν ακούγεται. Τι φοράς? Στον τρίτο! Και απετάγεται και η γειτόνισσα, θα σου πω εγώ τι φοράει! Και κάποια έχουν και κάμερες, έχουν και κάμερες. Και είναι λες και πήγε ο άλλος και είπε, λοιπόν, μάστορα, θέλω να μου βάλεις κάμερες κάτω. Αλλά μπορείς, σε παρακαλώ, αν γίνεται δηλαδή να τις κάνεις σκατά. Θέλω τις χειρότερες κάμερες του κόσμου. Το σήμα να περνάει από το ίδιο, το καλώδιο με τον ήχο. Πρώτα θέλω ανάλυση 4 πίξελ. 2 για τα μάτια, μύτη, στόμα, αυτά. Μην ανησυχείς, το έχω. Χρώμα να βάλω. Αμέ, μπλε. Θέλω να μοιάζει με υποβρύχιο. Οι εξώπορτές μας, άλλο μέτρο ασφαλείας, οι εξώπορτές μας, ωραία, κλείνουν μόνες τους. Αλλά μόνες τους. Πας να τη βοηθήσεις και παρεξηγέται. Έτσι προχωράει η πόρτα ανέμελη, την ακουμπάς. Τι έγινε, τσακουκάς! Ας με κάνω, δεν μισά τις άλλες πόρτες, εγώ να με κάνεις ό,τι θέλεις. Μια δυναμική ανεξάρτητη εξώπορτα. Και θα κλείσω όποτε θέλω εγώ. Τώρα. Και ύστερα δεν κλείνει καν. Δεν κλείνει, πάει και ακουμπάει απαλά πάνω στην κάσα της. Και σε κοιτάει σαν να σου λέει, εσύ φταίς που με έκουψες τη φόρα. Οι σεκιουριτάδες, άλλο μέτρο ασφαλείας, έτσι, οι σεκιουριτάδες όλοι ξέρουμε ότι είναι μούφα μπάτσι. Είναι μπάτσι zero. Χωρίς θερμίδες. Γιατί δεν έχουν κανένα κύρος, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να σου κάνει ένα σεκιουριτάς είναι παρατήρηση. Αυτό εννοώ, ναι, σε παρακαλώ μη στηρίζεις εκεί πέρα. Ναι, του είπα να μη στηρίζεις εκεί πέρα. Εσύ, σε παρακαλώ, μη βαράς τη γριούλα. Ναι, του είπα να μη βαράει τη γριούλα. Σε βλέπω! Ναι, τον είδα. Τι να κάνω, τον παρακαλέσω παραπάνω? Και υποτίθεται ότι πρέπει να σε υποβάλουν με την παρουσία τους, αλλά δεν επιλέγουν πάντα τα πιο υποβλητικά άτομα. Έτσι δεν είναι. Έχετε δει, ας πούμε, οι αγαπημένες μου είναι κάτι σε κιουριτούδες. Σε έχετε δει στο μετρό που είναι τόσες
Τόσο πραγματικά, είμαι εγώ στην αποβάθρα. Βάζω φωτιές. Τι θα με κάνει το πουφ. Τι θα με κάνει, είμαι εγώ φωτιές. Τι θα με κάνει, σου. Τι θα με κάνει, θα με βαρέσει με το walkie-talkie. Σου. Προφανώς αυτό που προσπαθούν να πούνε είναι μη στηρίζεις εκεί πέρα. Αλλά είναι το μόνο που φτάνει στα αυτιά μου. Μια φορά το είπα αυτό σε ελεγκτή. Μου κάνει μη στηρίζεις εκεί πέρα. Του λέω τι θα με κάνεις. Μου λέει άντεχε σου. Όπου δεν μου έκοψε πρόστιμο, μου πρόσταξε κόψιμο.